Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Παρακαλώ, πάμε! Λοιπόν, άκου να δεις, πριν ξεκινήσουμε τα πάντα εδώ, γιατί δύο φορές θα χτυπήσεις, από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχεις βαρέσει ποτέ γροθιά. Ποτέ. Ποτέ. Κατάλαβα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο τον Σμυρνιό και το Βενέδικτο το Ράνιο από την Πάτρα που έχουν φτιάξει αυτά τα παιχνίδια που είναι χειροποίητα και έχουν κάνει μόνοι τους αυτή τη δουλειά. Και είναι υπέροχο όταν βλέπω Έλληνες να δημιουργούν τόσο ωραία πράγματα. Τα χαιρετίσματά μου δεν σας έχω γνωρίσει, αλλά εύχομαι να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά να πιούμε ένα καφέ. Μπράβο ρε παιδιά, γιατί για όλη αυτή την αγάπη που δείχνετε, ίσως να πούμε ότι χρειάζεται και συνέντευξη. Και εύχομαι μήπως μας κατέβει και εμάς μια ιδέα να σας τη δώσουμε για να φτιάξετε παιχνίδια πάνω στις ιδέες που έχουμε. Γιατί νομίζω έτσι μόνο γίνεται η πολύ ωραία δουλειά. Οπότε περιμένετε σύντομα, θα σας φέρουμε κάποιες ιδέες για να κάνετε παιχνίδια. Χαίρομαι πολύ που έχουμε τέτοια μυαλά στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Είσαι έτοιμος? Δύο φορές θα προσθέσουμε εδώ ακριβώς τι συμβαίνει. Δεξιός ή δεξιός? Πάρα πολύ ωραία. Καλά, και τα δύο κουλάνε. Πάρα πολύ ωραία. Μην το λες αυτό. Βάλε δυνατά. Δυνατά. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι. Μήπως πρέπει να δώσουμε τρεις φορές. Μήπως πρέπει να δώσετε πέντε, έξι. Να πιάσει τουλάχιστον κάτι. Θες να κάνουμε ένα τεστ? Θες να κάνουμε ένα τόστ, να φας. Να καταμώσεις. Θες πρώτα να δούμε πόσο είναι το πρώτο και μετά να βάλουμε τις άλλες δύο. Τι θέλεις? Να δούμε, υπάρχει κάποιος τρόπος να το ρυθμίσουμε να πάει από μόνο του λίγο πιο πάνω? Όχι. Τι φοβάμαι? Ότι αν την πρώτη δεν τη δεχτούμε, ναι, τότε θα πρέπει από την κούρασή σου θα είναι λιγότερη η δεύτερη από την πρώτη. Εσύ πεις, ό,τι πεις. Θες μία δοκιμή? Πάμε μία δοκιμή. Μία δοκιμή, θα το πετύχω. Μία δοκιμή, παρακαλώ. Αλλά εντάξει. Πάρε φορά. Δύναμη στο χέρι. Μη βιάζεσαι. Ωooo! Τέσσερα δεν θα πιάσει. Ανεβαίνει! Ανέβαλω λίγο. Τώρα πέρα ποιος βάρεσε, ποιος βάρεσε? Υπάρχει κάποιος που βάρεσε? Αυτό δεν είμαι εγώ, όχι. Δεν είναι. 7,87 είχε κάνει ο Πασάς, 6,80 τόσο είχα κάνει εγώ. Το γάντι είναι, κάτι έχετε κάνει. Κοίταξε να δεις πώς καμιά φορά. Δηλαδή τώρα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι γεννημένος για box. Λες. Αλήθεια, ναι, έτσι. Τι λέω? Επειδή τους νομίζεις ότι όλοι είναι έτσι στο box. Βλέπεις κάτι λεπτούς αδύνατους πώς. Για botox ή για box? Για boxer, τι για botox. Τώρα. Κάτσε να βαρέσουμε εγώ τώρα, γιατί είμαι να σε ξεκουραστείς. Οπότε θα την πάρουμε αυτή ή να την κάνουμε για προβάση? Όχι, πατήσουμε. Γιατί θα πάω παραπάνω. Θα πας παραπάνω. Θα πάω παραπάνω. Μισό λεπτό, μην το πατάς. Το high score. Κράτησε λίγο το κάτι για να το βάλω λίγο μέσα και από τις δύο πλευρές. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ το high score είναι 7. Πόσο είναι, Νάνση, το high score? Κοίτα να δεις, παιδιά, εδώ τι πάθαμε. Ποπ. Πάμε. Τι λες, Διονύση? Αχ, πονάει όλο μου το σώμα. Κάνε ότι δεν πονάς, λέω. Αχ, πονάω. Έλα. Το ίδιο πάλι, ρε. 6-17 δεν είχα κάνει και την προηγούμενη φορά. Ανέβηκα 2. Ωραία, πάω. Έλα, πάμε. Λοιπόν. Το έχω δει στο ίντερνετ αυτό. Αλήθεια. Λοιπόν, άκουσε με τώρα να σου πω. Θα κρατήσουμε αυτό που είπαμε. 2 χτυπήματα σου θα είναι εδώ το δώρο της κιλοβατόρας. Άρα βάλω όλη τη δύναμη. Εντάξει, που δεν έχω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε το πρώτο. Άρα, καθώς. Καλό και αυτό. Δεν πειράζει. Έχεις κι άλλη μία. Ανέβαλε. Έχεις κι άλλη μία. Γι' αυτό λέω ότι η πρώτη είναι πάρα πολύ. Μπα. Όχι. Α. 7,48! Πρώτη! 7,61, 7,48. Άρα 7,48 και ετοιμάσου και για το δεύτερο. Είναι super bonus. Και δεν την έπιασα καλή κιόλας. Δεν την έπιασες και καλή. Ωραία, μάνα. Ανάπηρο το δεξιδέν. Φύγαμε. Πάρε, ηρέμησε, έχεις χρόνο. Ωραία. Καλό! Θα μου βγει κανένας όμως.
Λίγο. Λίγο. Γι' αυτό σας είπα, μια χαρά. Το 7 το έχει μπροστά άνετα. Λοιπόν, προσθέτουμε τα δύο χτυπήματα που βγαίνει. Πόσο βγαίνει, Νάντση? 1477. Πω, πω, σούπερ προσφορά αυτή τη φορά από τη Zenith. Μπείτε στο Instagram, μπείτε στο Facebook. Zenith.gr στο Instagram ή στο Facebook τη Zenith. Εκεί θα δείτε τους όρους συμμετοχής για το πώς θα κερδίσει κάποια κυρία ή κάποιος κύριος από εσάς αυτό τον αριθμό σε κιλοβατόρες. Φανταστείτε ότι μπορεί να είναι περίπου η μισή χρονιά. Καταλαβαίνετε τι δώρο κάνει Zenith. Δεν κάνει μικρό δώρο. Περίπου 3.500 κιλοβατόρες είναι όλη χρονιά σε ένα σπίτι, ενώ ξέρεις, σε μια φυσιολογικό σπίτι από αυτό που καίει. Οπότε τα 1.400 είναι το μισό. Ένα χειροκρότημα πραγματικά. Πάρα πολύ. Μπράβο! Να πάρω τηλέφωνο τη μάνα μου να με πάει box. Ναι, είσαι πολύ καλός. Είσαι πολύ. Σκέψου το. Διονύση, έλα να βαρέσει και σήμερα. Κάτι έχετε κάνει. Σε παρακαλώ. Ναι, να κλείσουμε με σένα. Κάτι έχετε κάνει. Το έχετε ναι, φίλε, όχι, δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Είσαι πολύ καλός στα χέρια. Δεν θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Εντάξει, έλα. Έλα, έλα το γάντι. Έλα. Ένα χειροκρότημα για το Διονύση. Τι βγάλει. Λαγό. Έλα. Έλα, γιατί κοντά να το κάνω έτσι, βάλτε το εδώ. Κάτσε να βγάλει κανένα κουνέλι, μόλι βγάλει την χέρι σου. Κάτσε να σε βοηθήσω, έτσι κάνει. Έτσι κάνει. Κάνε κόντρα. Έτσι ξεκινάνε οι σχέσεις ερωτικές. Μπορείς να με κοιτάξεις λίγο. Μα δεις από εδώ. Έλα εδώ, κοίτα με σοβαρά. Προς τα κάτω, προς τα κάτω. Ναι, έλα. Εδώ ρε κοίτα, εδώ ρε κοίτα, εδώ. Πώς και κάτω να πάω! Εντάξει, εντάξει, ορίστε. Λοιπόν. Αλήθεια, θες να το. Ναι. Εντάξει, για πάρτι σου. Για να δω πόσο θα. Παρακαλώ, πάρτε λίγο εδώ το ευχαριστώ. Μην κάνεις πάνω από 48. Είναι πολύ ψηλά. Έλα, Διονύση! Σε παρακαλώ! Ω! Να σου πω. Έχετε με σιρή. Έχετε με σιρή. Ξαναβαρέσεις. Όχι ρε φίλε. Περίμενε. Τι μου δώσες αυτό είναι. Τι, χωρίς γάντι. Α, το μεγάλο. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Δεν μου βάλετε. Πήγε το κέρι μου μέσα έτσι. Συγγνώμη. 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 Δύο ώρες. Έλα, Διονύση. Έλα. Εδώ ρε. Κάτω. Κάτω. Λάθος. Γιατί δεν. Λάθος είναι. Καμώ το. Ρε Διονύση, δώσε μου ρε αγόρι. Ναι, πρέπει να με βλέπεις για να μπει καλά. Κοίτα με. Ναι. Κάτε το δάχτυλό μου. Εντάξει, έλα, βάλ το καλά. Πάμε. Σφίξε, δυνατά σφίξε. Κάλο κάτω, λέγε. Έλα, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, ρε, λοιπόν. Έλα, ρε φίλε. Πόσο θες. Θέλω να περάσεις τα 600. Τι μαλακή. Πάμε τα 600. Μπορείς! Μπορείς, ένα χειροκρότημα! Μπορείς και άλλο που το κάνεις. Μπορείς! Ναι! Ναι! Πάμε! Τα 500. Ναι! Ναι! Μπράβο! Ένα χειροκρότημα για τον κύριο. Μπράβο, Διονύση! Μπράβο! Με πήραν από τη Zenith και μου είπανε μαζέψου, μαζέψου! Λέει ότι τον πήραν από τη Zenith και του είπανε μαζέψου, μαζέψου! Όχι, τα δικά σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Διονύσης Κυπριώτης! Ναι, τι άλλο με το δική σου. Τρία λεπτά είναι τα δικά σου. Δεν πειράζει. Το πορτατήρι. Ένα πορτατήρι. Ένα δώρο για ένα κάμπινγκ για το Διονύση. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη, μέσα στην καρδιά μου. Φιλιά στη μαμά, στον παπά, είσαι γλυκύτατος και ελπίζω την επόμενη φορά να περάσουμε το ίδιο ωραία και να δω πώς είναι η εξέλιξή σου πλέον και σαν ηθοποιός και σαν. Θα τα ξεχνάω. Θα τα ξεχνάς. Μην ξεχάσεις να φύγεις από εκεί. Από εκεί. Ο κύριος Δημήτρης Δάρας ήτανε! Έτσι, Διονύση.